Στη συζήτηση για την προμήθεια σε βάθο 8 νέων αεροπλάνων Καναντέρ στη Βουλή, αναδείχθηκαν δυστυχώ οι αδυναμίε προετοιμασία εν ώψη τη νέα περίοδου που ξεκινά σε λίγε μέρε. Προέκυψαν όμω και θέματα διαχείριση δημοσίου χρήματο. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το επίγον των αναγκών λόγω τη δική τη καθυστέρηση, καθυστέρηση λόγω ανικανότητα ή σκόπιμη. Και προχωρά σε προμήθειε αυξημένου κόστου χωρί να αποκλείει απευθεία αναθέσει. Α ακούσει ο ελληνικό λαό τους αριθμού. 480 εκατομμύρια δέσμευση ηγεσία για την επόμενη πενταετία. 10 εκατομμύρια αναμέσω μόνο για ενοικίαση. Όταν το συνολικό ποσό επισύρριζα ήταν 68 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Άλλο σημείο. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου διορθώνει μετά από λίγες μέρες τη δέσμευση του Υφυπουργού από 80 σε 96 εκατομμύρια, λόγω λαθασμένων υπολογισμών. Σε όλα τα παραπάνω είναι οι υπογραφές του Γραμματέα και του Υφυπουργού και όχι του ίδιου του Υπουργού. Οι μηχανικοί αεροσκαφών καταγγέλουν ότι η συντήρηση των υπαρχόντων Καναντέρ δεν θα γίνεται πλέον από την ΕΑΒ, αλλά στη Γαλλία έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ για 4 έτη. Αυτά για να είναι σε γνώση του ελληνικού λαού που ματώνει για να εξοπλίζει τη χώρα. Εμεί λευκή επιταγή δεν δίνουμε. Οφείλουμε να ελέγχουμε πού πάει το κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Ανοχή, τέλος.